θέμα τύχης. Φαίνεται ότι είναι πως μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Κνουσού δεν έχει υπάρξει θύμα από πτώση δέντρου. Όπως αποκάλυψε στην Κρήτη TV η συντονίστρια αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, πεύκα πέφτουν μέσα στη νύχτα ευτυχώς, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον κίνδυνο που ελοχεύει σε ένα χώρο με χιλιάδες καθημερινά επισκέπτες. Το παράδειγμα της Κνουσού είναι φοβερό. Έχουμε πτώσεις πεύκων που ευτυχώς είναι θέμα τύχης, πέφτουν τη νύχτα. Πέφτουν το βράδυ και δεν υπάρχει πρόβλημα. Όπως και πάνω στους οδικούς άξονες, κυρίως και στο ΒΟΑΚ, γιατί και αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Μετά το θάνατο του άτυχου οδηγού μηχανής Παναγιώτη Μητρέλου τον Αύγουστο του 2022, που καταπλακώθηκε από πεύκο στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, η πιο πρόσφατη πτώση πεύκου, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κανείς, στην οδός Μπόκου στο Ηράκλειο, ήρθε να θυμίσει τους πολλαπλούς κινδύνους στη βάση της ανάγκης απομάκρυνσης αλλά και στήριξης δέντρων. Αυτό δηλαδή που απεφάνθη η αρμόδια Διεπιστημονική Επιτροπή που συγκροτήθηκε και κατέληξε στο ότι 18 συνολικά δέντρα και αυτό της Μπόκου που έπεσε έπρεπε άμεσα να κοπούν και άλλα να στηριχθούν. Κατανοούμε την αγωνία του Δήμου, κατανοούμε την αγωνία του κόσμου, αλλά βλέπουμε ότι επάνω από όλα στον ενδιάμεσο χώρο δεν γίνεται κάτι άλλο, δηλαδή ότι κάθε φορά τρέχουμε πίσω από το γεγονός ουσιαστικά. Ότι η διαχείριση του αστικού πρασίνου δεν είναι πάρεργο, σημείωσε η Μαρία Κοζηράκη, εξηγώντας ότι οι λόγοι έκτακτης ανάγκης και δημόσιας ασφάλειας θα έπρεπε να έχουν προτεραιότητα. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνουν τέτοιες ενέργειες έτσι ώστε να αποφευθούν αυτά τα πράγματα. Υπάρχει ένας αριθμός πεύκων, κυρίως στον Μασταμπά, σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές που είναι άκρως επικίνδυνα. Κάποια από αυτά είναι εντελώς νεκρά πλέον. Ακόμα και η μορφή τους είναι τέτοια που δείχνουν ότι θα πέσουν πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα. Την ίδια ώρα, ωστόσο, όπως επισήμανε, με τη χρηματοδότηση από την περιφέρεια Κρήτης, ήδη προωθείται το παρατηρητήριο αστικού πρασίνου, μια συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, που θα ρίξει το βάρος της σε ελέγχους, μετρήσεις και μελέτες που πρέπει να γίνουν για την προστασία του. Το μεγάλο πρόβλημα με το αστικό πράσινο γενικότερα και πάρα πολύ στο Δήμο Ηρακλείου και διαχρονικά είναι ότι αντιμετωπίζεται ως πάρεργο. Και αυτό σημαίνει ότι δεν δίνονται οι πιστώσεις που πρέπει να δοθούν και όχι μόνο στο Δήμο Ηρακλείου για να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι καταστάσεις.